Siboné in tu bocca la mi puso sul dorso. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σε ένα χώρο που είναι γεμάτος από χαρές, από τραπέζια, από ωραίες μαγειρικές, από πολύ ωραίες ιστορίες, με την πιο γλυκιά ξινή της ελληνικής τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι, είναι Φέλη Ορφανή. Του θέατρου δεν ξέρω τι είμαι. Της τηλεόρασης, οκ, γλυκιά και ξινή. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάω, γιατί σε τι αναφέρομαι. Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω και σας βλέπω όλους. Και χαίρομαι πολύ που μου παίρνει συνέντευξη σε αυτή την εκπομπή που είναι καινούργια. Άκου τώρα πώς ήρθε η ζωή. Ενώ μπορεί να έχουμε μια εικόνα για σένα πολύ συγκεκριμένη λόγω τηλεόρασης, γιατί μπαίνεις στα σπίτια όλου του κόσμου χρόνια. Πόσα χρόνια παίζετε τώρα, τι ρε. Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Από τη μία χαίρομαι πάρα πολύ. Από την άλλη, έχω παίξει πολλά πράγματα στην τηλεόραση και κατά τη γνώμη τη δική μου πάντοτε και πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Είμαι αποφασισμένη να κάνω τη ζωή που θέλω εγώ και θα την κάνω. Όποιος με αγαπάει, με αγαπάει για αυτό που είμαι και στέκεται δίπλα μου. Όποιος δεν με αγαπάει, απομακρύνεται. Φεύγει μακριά. Η Αμαλία δεν μου άρεσε όταν την έπαιζε. Άκου τώρα. Καθόλου. Γιατί τι του έλεγα του Γιάννη, τι του έλεγα του Γιάννη. Πήγαινα και του έλεγα, βγαίνει μία στριμμένη. Και εγώ δεν με ενδιαφέρει να είμαι στριμμένη, να μην είμαι μονοσήμαντη, Γιάννη. Αυτό του είχε κάνει εντύπωση. Την εποχή που ήμουν μικρή, έχω ζήσει πάρα πολύ ελεύθερα. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Ο μπαμπάς και η μαμά δεν είχαν σχέση με τον καλλιτέχνη. Όχι, ήταν φιλότεχνη πολύ όμως. Δηλαδή, με πήγε στη σκάλα του Μιλάνου 4 χρονών. Τρελάθηκα, όχι φοβήθηκα. Δηλαδή, με είχε εντυπωσιάσει για ένα μήνα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ξυπνούσα. Εκείνο τον καιρό άρχισα να υπνοβατώ, γιατί ένα διάστημα ήμουν και υπνοβάτης. Πιτσιρικά. Και λέει η μητέρα μου, τι πήγε στη σκάλα και άρχισε να υπνοβατεί. Ποιος ξέρει τι μας περιμένει. Σου λείπει τηλεόραση τώρα. Γιατί να μην μου λείπει. Αν θα ήθελες να ξαναμπείς τώρα να... γιατί όχι. Μου πούμε θα πάω. 10 ώρα, 12 ώρα, 15 ώρα, πολλές φορές. Ναι, μωρέ. Τι λες τώρα. Για μένα είναι η ζωή μου αυτή. Είναι η οικογένειά μου. Δηλαδή δεν μπορώ να ζήσω έξω από αυτό. Υπήρχε εποχή, για πολλά χρόνια, έβγαζα και 8 χιλιάρικα το μήνα. Έβγαζα και 6. Έχεις βγάλει πολλά λεφτά. Έχεις βγάλει λεφτά. Έχω βγάλει καλά λεφτά, γιατί έκανα γύρισμα, πρόβα, παράσταση. Πλήρωνα την εφορία μου. Όλα, ποτέ δεν έχω πάρει μαύρα εγώ. Για ένα λόγο δεν θέλω να κάνω την ηθική στον τομέα αυτόν, για να βγάλω μεγάλη σύνταξη, την οποία και έβγαλα, πολύ μεγάλη, τη μεγαλύτερη, την άξιζα. Όταν πήγα να πάρω σύνταξη, είχα 15.500 ένσημα. Χρειαζόταν 10.000 για τη μεγαλύτερη. Και αυτή τη στιγμή μου την έχουν κόψει και την έχουν κάνει μισή. Εγώ θα φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά τα λεφτά μου αυτά θα μου τα δώσουν όλα πίσω. Ενώ ζεις τη ζωή σου μέσα στο θέατρο και από ό,τι καταλαβαίνω και με έντονη ερωτική ζωή... Δεν θα έλεγα έντονη, κανονική όμως. Ναι. Θέλεις όμως, είσαι άνθρωπος που θέλεις να το ζήσεις. Κοίτα, εγώ από μικρή αυτό που ήθελα θα γινόταν. Δεν με σταματούσε τίποτα. Τι ήταν αυτό που σε σταμάτησε και δεν παντρεύτηκες ποτέ. Παντρεύτηκα μία φορά. Α. Τώρα τα ακούς. Ναι. Ζήσαμε 2 χρόνια μαζί, 2,5 και 2,5, 2 παντρεμένοι. Δεν πήγαινε. Εγώ είμαι κάποια γενιά που η γυναίκα έπρεπε όντως να, ό,τι και να έκανε, να αποκατασταθεί. Ήταν η νοοτροπία μας, την περνούσανε μέσα μας. Να βολευτεί. Δεν ήταν ακριβώς να βολευτεί. Να αποκατασταθεί ήταν όρος. Η συνταγή ήτανε, πρόσεξε θα σου πω, γιατρός, πολιτικός, μηχανικός, αρχιτέκτον με 2 παιδιά. Εκεί ήσουν καταξιωμένη κοινωνικά, αν το κατάφερνες. Και εμένα αυτά από μικρή μου δεν ξέρω που φέρνανε... Δεν ήξερα γιατί, αλλά δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα για μένα. Εγώ κοίτα, δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Οπότε γιατί να παντρευτώ. Ξέρεις, μου αρέσει πολύ που το λες. Όχι, δεν είναι. Που τολμάς και το λες. Γιατί... Τολμάω και το λέω, γιατί θα ήμουν ανάξια μάνα. Γιατί το λες. Γιατί κάνουν ένα παιδί και δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν.
κάνεις έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να κάνεις αηδίες. Αηδίες να κάνω αλλού, οκ. Okay. Τι είναι αηδίες? Αηδίες, τα βλέπω τι κάνουν. Δεν καταλαβαίνω. Παρατάνε τα παιδιά τους δεξιά-αριστερά, τα παρατάνε συνταντάδες. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω καριέρα εντός εισαγωγικών, ενώ να ασχοληθώ με τη δουλειά αυτή. Αν είχα ένα παιδί και να τα αφήσω σε μία Μολδαβή και να πάω να παίξω. Ή σε μία πεθερά. Είναι μεγάλη ευθύνη. Και στη μάνα μου, όχι. Και στη μάνα μου. Τα παιδιά θέλουν πατέρα και μάνα καταρχήν. Και εγώ δεν θα μπορούσα να σταθώ σε έναν πατέρα. Τυπούσαν τα τηλέφωνα, εγώ έχω τρεις γραμμές εδώ μέσα και θα πεθάνω με αυτές. Λόγω κρίσης δεν θα τις βγάλω, γιατί μου λένε παιδιά, τα δύο τηλέφωνα σταθερά, τι τα θέλεις. Θέλω δύο σταθερά. Γιατί? Για το πριβέ μου. Δεν μπορώ το πριβέ. Το πριβέ δεν το πουλάς. Πριβέ. Το πριβέ που το έχουν λίγοι άνθρωποι. Έχω το πριβέ και δεν το πουλάω. Θα και πουλήσω είναι... ένα μέρος της προσωπικότητάς μου. Και έχεις ότι ήταν και λίγο το πονηρό. Όντως, η γραμμή αυτή την έχουν εξής. Πολύ δικοί μου άνθρωποι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, χάρηκα πολύ. Και να πω και κάτι άλλο. Ναι, δεν θέλω να φύγεις από τη ζωή μου. Τι θα φύγεις?